Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ ότι είμαι νέος άνθρωπος και μοντέρνος πολιτικός. Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μία σύντομη επίσκεψη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, γιατί και ο χρόνος ήταν λίγος. Υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή κατά τις 12 η ώρα και πρέπει να γίνει και η επίσκεψή του στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στο έκτο σύνταγμα πεζικού. Σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που ήταν στο γραφείο μου, κουβεντιάσαμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο, δηλαδή το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα που έχει να κάνει με το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών. Του ανακοινώσαμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θέματα που έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα η οποία έχει έξαρση στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μια κουβέντα ότι πρέπει να γίνει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία έχει καταργηθεί. Όμως επειδή ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, κλείσαμε ένα ραντεβού την άλλη εβδομάδα, θα είμαι στο Υπουργείο, να έχουμε μια αναλυτική και σε βάθος εξέταση των θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο. Δηλαδή και το κομμάτι που έχει να κάνει με το κέντρο φιλοξενίας μεταναστών και το κομμάτι που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα που παρουσιάζει έξαρση το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που έστω και για λίγο ήρθε στο γραφείο, κουβεντιάσαμε και θεωρώ ότι ένας νέος υπουργός, ένας νέος άνθρωπος όπως είναι ο Βασίλης Γιγίλιας μπορεί να μας ακούσει, και να βρούμε λύσεις μαζί του. Γιατί είναι θετικό ότι με δική του πρωτοβουλία επέλεξε να έρθει στο Δήμο Κορινθίων, με δική του πρωτοβουλία να ακούσει το Δήμο Κορινθίων, ενώ παλαιότερα είχαμε συμπεριφορές αρνητικές από τον κύριο Δέρδια, ο οποίος δεν μας δέχθηκε ποτέ παρόλα τα επανελειμμένα αιτήματα που είχαμε κάνει. Δεν δέχθηκε όχι να ακούσει τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, να ακούσει τους δημότες μας, τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες, οι οποίες βιώνουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά προβλήματα. Βιώνουμε τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών, βιώνουμε τις επιπτώσεις από την εγκληματικότητα η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο στο Δήμο Κορινθίων αλλά και στην Κορινθία γενικότερα, βιώνουμε τις επιπτώσεις μιας άναρχης πόλης μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτά τα θέματα πιστεύω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε διεξοδικά την άλλη εβδομάδα και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν κάποιες λύσεις να φαίνονται στον ορίζοντα, γιατί κάναμε και κάποια κουβέντα όσον αφορά τη στελέχωση εδώ της αστυνομικής διεύθυνσης με πλέον προσωπικό που κάποια από αυτά και προσδιορίσαμε και τον αριθμό, θα ασχοληθούν και με την αστυνόμευση της πόλης, με τα καθήκοντα που εκτελούσε η πρώην Δημοτική Αστυνομία της πόλης μας.